Ναι, με αυτή τη φοβερή είσοδο θα μπω στο πλάνο. Και θα, δεν έχω, ήθελα... ήθελα, κάτι μεγάλο, κάτι grand, αλλά δεν, δεν. καλώ ήρθατε. Αυτή, αυτή είναι η καινούργια σειρά που θα αντικαταστήσει εκείνη την παλιότερη σειρά που ξεκίνησα λίγο μετά την πανδημία και λίγο πριν το καλοκαίρι και σκεφτόμουν να συνεχίσω εκείνο με τι νομοσίε που αν θυμάστε καλά, η πρωταγωνίστρια του πρώτου επεισόδιο τη σειρά αποφάσισε ότι αυτή η σειρά την προσβάλλει και ήθελε να μου κάνει μήνυση, αλλά τελικά εγώ κατέβασα το βίντεο και έτσι αυτή που δεν θα μου κάνει μήνυση. Αλλά μετά δεν ασχολήθηκα άλλο και μετά μπήκα στο facebook και έξανα να βλέπω τι γράφει. Ακόμα περισσότερο από να το βλέπω έκανα τι νομοσίε και τελικά κατάλαβα ότι κακό εγώ αυτό το βίντεο, τα πάρω μαζί. Να τα πάω σε ένα δικά. Και μετά να μην ξαναδουλέψω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά είσαι, άμα δεν έχει, πώ το λένε, επιχειρηματικό δαιμόνιο, δεν γίνεται. Οπότε, καλώ ήρθαμε σε αυτή τη σειρά που ασχολείται με τι ληστείε. Ναι. Ναι, ρε με τι ληστείε. Ε, ναι, τώρα ναι, 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 θα μιλάμε για λεφτά όταν ο κόσμο δεν έχει λεφτά. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το κόλπο. Και θα σα δείχνω εδώ, εγώ πέρα παράνομε μπάζε και θα λέτε, Α, τι ωραία, μόνο που οι μισέ δεν κατέληξαν καλά. Επίση, θα σα πω, εντάξει, εμένα μου αρέσει το έγκλημα. Γενικά, μου αρέσει να το μελετάω, όχι να το κάνω. μου αρέσει το έγκλημα, δήλωση τώρα ο άλλο. Κατάλαβε, Όχι, μου αρέσει να, να το μελετάω. Και αυτό που μου αρέσει να μελετάω είναι γιατί και πώ και αφού και πώ τα κατάφεραν. Και ανακαλύπτω ότι οι είναι ένα από τα εγκλήματα που έχει έναν καθαρά έτσι πολιτεί πολιτικό, οικονομικό, οικονομικό, ταξικό θα πω εγώ χαρακτήρα. Θα αρχίσετε τώρα. Πάλι πολιτική θα κάνει. Όχι, καμία σχέση. Θα το δείτε. Θα δείτε ότι οι μεγαλύτεροι ληστέ στον πλανήτη γενικά δεν ήταν αυτοί που νομίζετε. Ήταν πολιτικοί. Τέλο πάντων, θα το δείτε στη σειρά. Πάμε να αρχίσουμε. Για αρχή να ξεκαθαρίσω ότι η προηγούμενη σειρά δεν κόπηκε για το λόγο που είπα, δεν, αυτό απλώ έγινε. Κόπηκε για έναν άλλο λόγο που δεν μπορώ να σα πω ακόμα. Οπότε σε κάποια φάση θα σα πω, ελπίζω. Και θα δούμε μερικέ από τι μεγαλύτερε ληστείε του κόσμου. Εσεί ονειρεύεστε τώρα western τρένα διαστημόπλαια σα λέω, αλλά βάλτε μέσα και δικτάτορε πολιτικού και αυτά. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σα πω είναι τι θα κάνατε στι 8 Αυγούστου του 1963. Γιατί πε ότι είναι 8 Αυγούστου του 1963 και εσύ τώρα είσαι διακοπέ στη Μύκονο. Και αφού σε διακοπέ στη Μύκονο, θα έπαιρνε το τρένο, το, την πιο κοντινή γραμμή ύψο, που, που τραβήξει μια είναι το λιανοκλάδι δεν ξέρω ποιο είναι, να πάρεις την τη, τη πιο κοντινή γραμμή και να πεις ότι κοίταξε να δεις εγώ θα πάω να ληστέψω αυτό το τρένο γιατί να ληστέψει αυτό το τρένο, θα ληστέψει αυτό το τρένο γιατί έχει μέσα χαρτονομίσματα. Τι χαρτονομίσματα έχει του ενό και πέντε λιρών. Τη ενό και πέντε, τη μια και πέντε. Δεν ξέρω πώ πάει. Θα τα ληστέψει λοιπόν αυτά, θα τα πάρει γιατί αυτά τα χαρτονομίσματα είναι άχρηστα και πάνε πλέον για πολτοποίηση. Εντάξει. Εντάξει, θα το έκανε. Αν δεν θα το έκανε, γιατί άμα ήσουν στην Μήκονο στι 8 Αυγούστου του 1963, πολύ πιθανόν αυτά τα χαρτονομίσματα να ήταν δικά σου και να έχει μισθώσει το τρένο και να είπε: Σε παρακαλώ, σε την μπλέμπα θα έχω φθαρμένα χαρτονομίσματα. Πήγαινε, καινούρια. Κι όμω, φίλοι, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε διότι. Δεν κάνουν όλοι διακοπέ. Δεν κάνουν όλοι διακοπέ. Και δεν κάνουν όλοι διακοπέ στι 8 Αυγούστου του 1963. Όχι. Κάποιοι έχουν άλλα σχέδια. Κάποιοι περιμένουν κάτω από γέφυρε. Και κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν μια τη μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών που λέγεται η μεγάλη ληστεία του τρένου. Ωραία. Κάποιοι λοιπόν βρίσκονται αξιμέρωτα κάτω από μια γέφυρα η οποία λέγεται Bridego Railway Bridge και είναι κάπου στην Αγγλία στο Ledburn. 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 Περιμένουν καρτερικά το τρένο τη Royal Mail το οποίο κουβαλάει περίπου 128 σακούλε με χαρτονομίσματα. 16 άτομα. 16 άτομα, μια συμμορία περίεργη και ολίγων τη σουρεάλ θα λέγαμε, γιατί ξέρετε τώρα δεν μαζεύτηκαν 16 άτομα και ήταν πάμε να ληστέψουμε ένα τρένο. Όχι, είναι πιο πολύπλοκο. Κάποιοι λοιπόν που ήταν γνωστοί κλέφτε στον υπόκοσμο θέλαν να ληστέψουν το τρένο και μετά κατάλαβαν ότι δεν ξέρουν να ληστεύουν τρένα. Οπότε τι έκαναν, άνοιξαν το app και είπαν outsourcing και βρήκαν εκεί μια υπηρεσία και είπαν θα, θα, πάρουμε εμεί του ληστέ του τρένου. Τι έτσι θα πάμε. Το οποίο μου δημιουργεί πάρα πολλέ απορίε. Πρώτον, πήγαν και ζήτησαν βοήθεια από μια εγκληματική οργάνωση που λεγόταν South Coast Raiders, δηλαδή οι κλέφτε τη δυτική ακτή, α πούμε. Για... Γιατί έχετε όνομα. Δεν είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι λίγο κάπω counterproductive θα λέγαμε στο χωριό μου. Δηλαδή, South Coast Raiders, ρε παιδιά, τόσο σοβαρά. Άμα, δηλαδή, άμα άλλο ο πορτοφολά του Παγκρατίου, ξέρω εγώ, ή ο, ο μαχαιροβγάλτη τη Πανόρμου, δεν δίνει ένα αυτό στην αστυνομία. Πάει τα ψάξει αυτά τα μέρη. ξέρω εγώ, η τραμπούκι τη Χαριλάου. Αν και αυτό το λένε Super 3, δεν είναι. Άρη, ξέρω εγώ, είναι νόμιμο. Αλλά τα, τα, άλλα δύο δεν είναι, οκ. Okay. Δεύτερον, δεν είναι λίγο περίεργα οργανωμένο ο υπόκοσμο των 60 τη Αγγλία δεν είναι λίγο. Τι είναι, έχει σκαλέτε. Α, εμεί κλέβουμε ψιλικατζίδικα, εσεί πορτοφολάδε, εμεί τρένα και πάνε όλοι αυτοί και υπάρχει ένα ιεραρχικό σύστημα ολόκληρο το οποίο δουλεύει εκεί πέρα. Σε φάση ο καθένα με τα βίτσια του. Και όχι. Όχι. Το άλλο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι το τίμιο του πράγματο. Εγώ θέλω να ληστέψω ένα τρένο. Εγώ είχα την ιδέα, φίλε, εσύ έχει την τεχνογνωσία, οπότε σου δίνω μερίδιο, αγοράζω την τεχνογνωσία. Ελεύθερη αγορά στι ληστείε δεν καταλαβαίνω πώ δουλεύει. Δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάνω. Φτάσαν εκεί στη γέφυρα και περίμεναν. Το τρένο θα έφτανε κατά τι 2-3 το ξημέρωμα. Αυτοί λοιπόν εκεί που περίμεναν, δεν περίμεναν μόνοι του, έκαναν για κάτι κόλπα. Είχαν βάλει έναν οδηγό μέσα στο παιχνίδι, είχαν όχι οδηγό του τρένου, παλιότερο οδηγό, ξέραν ότι θα κάνουν διάφορα. Τέλο πάντων, ακούστε τι κάνανε οι σατανάδε. Πήγανε στο φανάρι που λέει κόκκινο και πράσινο. Και τι κάνανε, βάλανε μαύρη ταινία στο πράσινο, πήραν μια μπαταρία, συνδέσανε το κόκκινο και το ανάψανε. Οπότε ο άλλο οδηγό είδε το κόκκινο και του λέει σταματάω. Και έτσι σταμάτησαν ένα ολόκληρο τρένο. Δεν κατέβηκαν να του απειλήσουν με τάγκ, όχι. Απλά του είπανε stop και Σταμάτησαν. Ήταν άοπλοι πέρα από κάτι μπαδέρια. Ωραία. Με αποτέλεσμα να, να χτυπήσουν πάρα πολύ σοβαρά κάποιον τον οδηγό, νομίζω, ο οποίο δεν ξαναοδήγησε και ποτέ στη ζωή του και πήρε να σύνταξη. Αλλά πέρα από αυτό δεν κάναν τίποτα. Βέβαια, ε, άρχισαν να μετακινούν του σάκου. Μπήκανε, πήραν του σάκου, 128 σάκι, ανθρώπινη λυσίδα, AOP, AOP, AOP και το φτάσαν μέχρι ένα φορτηγάκι. Είχαν χρόνο 30 λεπτά. Τόσο είχαν πει. Τόσο είχε πει ο μεγάλο τύπο τη ληστεία. Ωραία. Αυτό που, που τη σκέφτηκε και ήταν και το. το, 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 το καταλάβατε, μου ωραίο τσουτσέ. Νομίζω τσουτσέ σημαίνει ακριβώ το αντίθετο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Είχαν υπολογίσει μισή ώρα ακριβώ, οπότε μετακίνησαν μόνο 120 από του 128 σάκου. Οι σάκε ήξεραν περίπου 2,5 τόνου και μέσα είχαν γύρω στα 2,6 εκατομμύρια λίρε. Και αν σα φαίνονται λίγα, είναι γιατί είναι λεφτά του 63. Σε σημερινά λεφτά είναι περίπου 55 εκατομμύρια λίρε. Μπορεί να είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ε, δεν το λε και άσχημα για 2,5 ώρε κουβάλα, 2,5 τόνου σάκου. 2,5 ώρε κουβάλα, μισή ώρα είπαμε. Τι, τι έχω πάθει. Οπότε πήραν τα λεφτά και πήγαν σε μια φάρμα. Η φάρμα λέγεται και τη διαβάζω γιατί είναι ό,τι να είναι, λέγεται Love Slade Farm. Και μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Έχει πάρει τα 2,6 εκατομμύρια σε λίρε του 63 και έχει φύγει. Όμω δεν είναι έτσι. Γιατί σε όλε αυτέ τι ληστείε η βλακεία είναι απίθμενη, σα λέω. Ακούστε να δείτε τι έγινε. Έγιναν μια σειρά από λάθη. Πολύ μεγάλα λάθη ή πολύ μικρά λάθη, όπω το δύο καθένα. Ήταν μικρά που οδήγησαν σε μεγάλο αποτέλεσμα ή μεγάλα που οδήγησαν σε μεγάλο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι έγιναν λάθη και το... τα μίντια για άλλη μια φορά το αντιμετώπισαν εκπληκτικά. Συγκεκριμένα γράψαν ότι οι ληστέ δεν ήταν πολύ ταλαντούχοι. Ταλαντούχοι! Γιατί τελικά και η ληστεία θέλει ταλέντο. Όλα θέλουν ταλέντο σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί. <χει> δεν του πείραξε. Το είναι η λιστεία παιδιά. Είναι μια πράξη που θέλει ταλέντο. Πρέπει να ξέρει να κρατά το όπλο, πώ θα βάλει την κουκούλα, να μην φαίνονται καλά τα πράγματα, να έχει μετρήσει με το ρολόι σου του χρόνου. Τα έχουμε δει στι ταινίε. Να μην τρέμει το χέρι στο κρατά όπλο, δεν είσαι πολύ πιστικό. Τι να. Αυτό θέλει μια ληστεία, παιδιά. Ταλέντο. Είναι φοβερό το πώ αξιολογούμε τα εγκλήματα όταν δεν υπάρχει θύμα. Αν υπάρχει θύμα είναι. Το οποίο είναι και λογικό. Απ' την άλλη όμω, ε δεν υπήρχε θύμα, τα εγκλεφτά ήταν. Πήγαιναν για πολτό. Ποιο πείραξε. Ακόμη και ο δημοσιογράφο όταν ανέφερε αυτό το πράγμα ήταν. Αχ, αχ, αυτά τα παιδιά λίγο στεναχωρέθηκε για αυτού. Λίγο θα ήθελε να είχαν πάει καλύτερα. Αχ, δεν είχαν ταλέντο αυτά τα παιδιά. Αχ, πέταξαν πολύ κοντά στον ήλιο. Προσοχή, όταν κλέβετε, εξασκηθείτε πρώτα στου φασίστε συγγενεί σα. Ναι. Όταν όμω η ληστεία δεν αρέσει στα μίντια, ξαφνικά είναι ντροπή! Ανίδηλε τον! Πόσο έκαναν να του πιάσουν, ρωτάτε. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί στι 8 Αυγούστου του 1963 έγινε η, η ληστεία, εγώ χτύπησα το μικρόφωνο και στι 13 Αυγούστου του 1963 βρήκανε βρήκανε τη φάρμα. Ωραία. Πήγαν και μίλησαν σε ένα τσοπάνι. Και ο τσοπάνι του είπε εκεί πρέπει να ήταν. Και πήγανε στο Leather Slade Farm και βρήκανε εκεί μέσα <coughs> το φορτηγάκι το οποίο το είχαν βάψει κίτρινο με την τεχνική Βάφε να φύγουμε, θα μα πιάσουν. Ήταν χάλια, παιδιά. Φαινόταν από χιλιόμετρο το είχαν βάψει. Και μετά βρήκαν και άλλα πράγματα. Ένα από αυτά ήταν ένα μπουκάλι κέτσαπ το οποίο είχε πάνω δακτυλικά αποτυπώματα και μία μονόπολη. Ναι, έπαιξαν μονόπολη. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, επειδή πίστεψαν ότι είχαν χρόνο, πήγαν και έπαιξαν μονόπολη, παιδιά. Έπαιξαν μονόπολη, όχι με τα λεφτά τη μονόπολη. Έβγαλαν από το σάκο λεφτά και παίξανε μονόπολη, γιατί ήταν τόσο χαρούμενοι. Που... Το χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι ότι σκέφτηκαν ότι αυτά είναι λίγο παρακινδυνευμένα και έτσι πήραν έναν άνθρωπο, ωραία, πήραν έναν άνθρωπο και του είπανε ψήνεσαι να πα να τα κάψεις όλα αυτά τα στοιχεία και αυτός πήρε τα λεφτά και δεν τα έκαψε, έκανε τα μισά ενώ μεταξύ είχαν σκουπίσει και τα δαχτυλικά αποτυπώματα αλλά του πρόδωσε η κέτσαπ, η κέτσαπ και η μονόπολη. Και έτσι γενικά επιβεβαιώνεται αυτή η θεωρία που λέει: Αν θε να κάνει κάτι σωστά, κάτω μόνο σου, γιατί φίλοι αλλιώ δεν παίζει. Η ληστεία έχει εμπνεύσει πολλέ ταινίε και διάφορα άλλα πράγματα. Μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή. Ε, σημασία έχει ε, ότι ε, ε, ενέπνευσε το gaming. Εγώ εκεί θα μείνω. Και μάλιστα είναι και αποστολή στο StarCraft 2. Ένα επεισόδιο σε ένα campaign τέλο πάντων σε μια πίστα η οποία λέγεται The Great Train Robbery, δηλαδή η μεγάλη ληστεία του τρένου εδώ όπως καταλαβαίνετε το βίντεο πέθανε, δεν ξέρω το λόγο, απλά το Premiere σταμάτησε να διαβάζει το υπόλοιπο βίντεο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το αστείο είναι ότι δεν είχα κάτι άλλο να πω, ήταν ότι η πίστα ονομάζεται The Great Train Robbery Video. Τώρα δεν έχει καλό ήχο αυτό, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια ή να κάνετε ένα like ή να κάνετε ένα subscribe ή οτιδήποτε και στην περιγραφή θα βρείτε όλες όλες τις πληροφορίες. Ε, για οποιοδήποτε παράσταση Έρχεται, θα αφήνω στην περιγραφή, τσεκάρετε εκεί γιατί πλέον όλα ακυρώνονται, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται και είμαστε σε αυτή την COVID φάση. Αυτά. Ο oh, σα! Yeah, sure.